Και πάμε τώρα να μιλήσουμε με έναν φίλο, παλαιό συνάδελφο, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Το πρώτο ερώτημα είναι, έχουμε 2 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Θα μακροημερεύσει ή λόγω πολιτικής κόπωσης κάπου θα κλατάρουν τα λάστιχα ως τον ούπο? Εκτίμηση. Μα αφού δεν κλατάρανε μέχρι τώρα, δεν πρόκειται να κλατάρουν, γιατί έχουμε μπει πλέον στην κατηφόρα. Και στην κατηφόρα τα λάστιχα είναι πιο εύκολο να πηγαίνουν. Δηλαδή στην κατηφόρα τι εννοείς? Γιατί η κατηφόρα μπορεί να το ερμηνεύσει κάποιος με διάφορους και ποικίλους τρόπους. Δηλαδή κατηφόρα, κατηφόρα οικονομική. Στον ίσιο κατηφόρα... δρόμο, αν θέλεις, ή στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο μετά τις, μετά τις κοτρώνες. Γιατί υπήρξαν πολλές κοτρώνες στη μέση, αλλά νομίζω τώρα ότι πάμε για 2 χρόνια μπροστά, στα οποία μπορεί να γίνει και θετικό έργο και να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Δεδομένου μάλιστα ότι στην αντίπαλη όχθη παραμονεύει ο Θάτσερ. Πραγματικά ποιος... παραμονεύει ο Θάτσερ. Κοιτάω τώρα. Ποιος είναι ο Θάτσερ? Ο κύριος Μητσοτάκης. Α, ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα τον έχετε βαφτίσει Θάτσερ, το Μητσοτάκη δηλαδή. Γιατί διάβασα και σε κάποια δημοσιεύματα ότι είναι μοντέλο Θάτσερ, λένε. Ναι. Στην Νέα Δημοκρατία είναι η οργάνωση δασκάλων της Νέας Δημοκρατίας, η οποία τον κατακεραυνώνει για αυτά που είπε για την παιδεία. Για τα ιδιωτικά σχολεία, ότι πρέπει να έχουμε και να βάζουμε τους καλούς σε ένα σχολείο και όλα τα άλλα, τα παιδιά να τα πετάμε σχεδόν στα σκουπίδια. Όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή, τα οποία τα έχει πει η Θάτσερ πριν από 30 χρόνια. Α, μιλάς για το θέμα της ισότητας. Μιλάς για το θέμα της ισότητας που είπε ότι δεν μπορεί να φανταστεί, είναι απέναντι. Είναι έξω από την ανθρώπινη φύση η απόλυτη ισότητα ή ισότητα κανονικά? Όχι, όχι μόνο αυτό. Εντάξει, η ισότητα. Το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα και σε κάθε χώρα να έχουν ίσο δικαίωμα στις ευκαιρίες. Να έχουν ίσες ευκαιρίες. Αυτό θα πετάξετε τώρα ως κεντρικό μήνυμα κόντρα στο Μητσοτάκη? Δηλαδή αυτό θα ακούμε στα διαφημιστικά πολιτικά σποτ? Αυτά θα αναπαράγονται, αν θέλεις, όχι μόνο από τα στελέχη εσάς, αλλά και από τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Καμένο? Δεν θα βγαίνει ο Καμένος και θα μιλάει, ας πούμε? Δεν είναι δικιά μου προσέγγιση των πραγμάτων. Δηλαδή ο Καμένος που είναι δεξιός θα λέει το Μητσοτάκη Θάτσερ? Ο δημοσιογράφος θα λέω, και πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση ότι ακόμα αυτές οι απόψεις, οι οποίες είναι πολύ ακραίες απόψεις, να τα δώσουμε όλα στους ιδιώτες, ότι και αυτοί που φοροδιαφεύγουν, φοροαποφεύγουν, ότι θα πρέπει να μισθευτούν, να μην πληρώσουν και τα λοιπά, από τη στιγμή που θα κάνουν επενδύσεις, όλο αυτό το σύστημα δηλαδή, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση ότι δεν έχει ακόμα επαρκώς αξιολογηθεί. Σας βγαίνει αυτό στις δημοσκοπήσεις? Δηλαδή ο κόσμος, με βάση αυτά που μου λες, ακούει Μητσοτάκη και γυρίζει σε εσάς? Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης, ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να τον είχε ανακαλύψει. Μάλιστα. Με αυτά που λέει, μεγάλη μερίδα κόσμου δικαιολογημένα φοβάται, και πιστεύω ότι αν σε περίπτωση που κάποια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης ερχόταν στην εξουσία, θα είχαμε μετά από 2-3 χρόνια όσα έμενε μια τελείως αλλαγμένη Ελλάδα, τόσο αλλαγμένη προς το χειρότερο όσο άλλαξε και η Μεγάλη Βρετανία επί εποχής της και κυρίας Θάτσερ. Θα σου πω κάτι, για να σου δώσω ένα παράδειγμα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε μια σειρά από μέτρα για τη διαφάνεια στις σχέσεις του Κοινοβουλίου με τα λόμπι. Στο γεγονός ότι οι επίτροποι δεν μπορεί να είναι επίτροποι να παίρνουν τόσα χρήματα και τόση μεγάλη σύνταξη, αλλά πηγαίνουν και σε ιδιωτικές εταιρείες να δουλεύουν, όπως έγινε με τον Μπαρόζο. Τον θυμάσαι τον προηγούμενο? Όλοι έχουν πάει, ο Τόνι Μπλερ, ο Σρέντερ. Όλοι έχουν πιάσει μια δουλειά. Έχουν πιάσει μια δουλειά σε μεγάλες εταιρείες. Υπήρχε μια κοινή στάση όλων των προοδευτικών κομμάτων, ας πούμε, του συνταγματικού τόξου από το Ευρωβουλίο, εκτός από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου ανήκει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο ψήφισε εναντίον της διαφάνειας. Δηλαδή να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν οι επιτροποί. Δηλαδή
οι δικηγόροι που μπαίνουν μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην χαρακτηρίζονται ως λομπίστες. Δηλαδή να μην είναι υποχρεωμένος ο Ευρωβουλευτής και ο Κομισάριος να δίνει λογαριασμό, να δημοσιεύει τις επαφές που κάνει με ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτά δεν τα θέλανε καθόλου. Τι νομίζεις ότι ψήφισαν οι Ευρωβουλευτές στην Νέα Δημοκρατία? Στέλιο, πάντως όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί. Μαζί με την κυρία Καϊλή. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν γίνει σύμβουλοι στην Γκάζπρομ. Όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί, ο Τόνι Μπλερ, ο Σρέντερ, οι Γάλλοι πρώην, όλοι οι υπουργοί και όλοι αυτοί. Δηλαδή θεωρείται δεδομένο. Μπορεί να χαρακτηρίζεται σκάνδαλο, αλλά είναι και ένας κανόνας του επιλόγου των μεγάλων πολιτικών. Όταν φεύγουν δηλαδή από την πολιτική, πάνε σε μεγάλες εταιρείες. Ναι, αλλά εδώ δεν μιλάμε κανένα χώρο, γιατί αυτό είναι με τεράστιο ηθικό σκάνδαλο για τον Μπλερ ή τον Σρέντερ. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για το και ο Ομπάμα, και ο Ομπάμα, και ο Ομπάμα δίνει. Ο Ομπάμα οικονομάει πολλά λεφτά. Τον Μπλερ δεν μπορεί να τον περιορίσει. Που είναι πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά τον Κομισάριο μπορείς. Και ψηφίζουμε μέτρα, και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και η Νέα Δημοκρατία ψηφίζουν αντίθετα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Πόσο καλά μπορεί να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο διάστημα, όταν βγαίνει ο Μοσκοβισή και λέει: πρώτον, δεν βγαίνεται από το μνημόνιο αν δεν αποπληρωθεί το 75% του συνόλου του χρέους. Και βγαίνει και ο Βίζερ χθες και λέει: κοιτάξτε, λέει, μην λέτε κουταμάρες εκεί στην Ελλάδα ότι θα βγείτε από τα μνημόνια, διότι θα είστε για πολλά πολλά χρόνια σε διαρκή αυστηρή επιτήρηση. Το έχουν όλα τα site, το έχουν οι ξένες εφημερίδες. Βίζερ, Μοσκοβισή, οι πάντες μιλάνε για μια κατοχή στην Ελλάδα. Τι να σου πω, δύο πράγματα. Πρώτον, το γεγονός ότι μπήκαμε σε αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια της υπερχρέωσης τις προηγούμενες δεκαετίες δεν μπορεί να ανατραπεί σε ένα-δύο χρόνια. Για κάποιο διάστημα θα είμαστε υπό επιτήρηση, αλλά όχι με τη λογική, όπως είναι όμως και η επιτήρηση, είναι και η Πορτογαλία υπό επιτήρηση, είναι και η Κύπρος. Ναι, αλλά αυτοί φύγαν ουσιαστικά. Που έχουν υπογράψει το δημοσιονομικό σύμφωνο είναι υπό επιτήρηση. Δεν είμαστε. Η Ιρλανδία έφυγε, η Κύπρος έφυγε, η Πορτογαλία σφύριξε γεια σας, τέτοια πράγματα. Όχι, δεν σφύριξε γεια σας. Η Πορτογαλία δεχόταν, τώρα έχουν σταματήσει γιατί πάει καλά η οικονομία της. Αλλά δεχόταν μέχρι από 3-4-5 μήνες συνεχείς απειλές, εκβιασμούς και τελεσίγραφα, αυτά που είχαμε ζήσει κι εμείς, γιατί υποτίθεται ότι θα ξεπερνούσε το όριο που έχει το 3% στο έλλειμμα και όλα αυτά. Και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχει αναλάβει τις μεταμνημονιακές. Εμείς πόσα χρόνια θα είμαστε δηλαδή έτσι? Σταδιακά. Αλλά εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος. Και αλλά λέω πόσα χρόνια οι επόμενες γενιές θα είναι. Κάποια στιγμή θα φύγει από την εξουσία. Αλλά ανεξάρτητα από κυβερνή, σιγά σιγά αυτό θα απαλύνεται. Και βεβαίως όλα εξαρτώνται από την πορεία της οικονομίας και την πορεία και της Ευρώπης. Γιατί αν στην Ευρώπη έχουμε καλές εξελίξεις και με τις γερμανικές εκλογές και με τον Μακρόν που θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα, μπορεί να αλλάξουν πολύ πιο γρήγορα. Όλα αυτά, κάτσε να δούμε όμως, γιατί το μεγάλο θέμα είναι οι γερμανικές εκλογές. Η Μέρκελ, η οποία βγαίνει από ό,τι φαίνεται κάργα, ας πούμε, έτσι. Μέρκελ βγαίνει, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι το σκορ των σοσιαλδημοκρατών και αν θα συμμετέχουν σε κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού για ακόμη μια φορά. Χθες είδα 37-21, είδα κάποιο σε κάποιο τελευταίο κάτω. Ναι, η Μέρκελ δεν υπάρχει βολία ότι βγαίνει, αλλά αν οι σοσιαλδημοκράτες είναι στην κυβέρνηση, αυτό θα οδηγήσει σε αλλαγές δεδομένου πρόχνει και ο Μακρόν, σε αλλαγές και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εάν τώρα το χειρότερο σενάριο είναι να οι ελεύθεροι δημοκράτες να σχηματίσουν η κυβέρνηση μόνο με την Μέρκελ, οι ελεύθεροι δημοκράτες έχουν κάνει καμπάνια προεκλογική εναντίον της Ελλάδας, με βασικό θέμα. Ακόμα και χθες στην El País διάβαζα ότι ρωτήθηκε και είπε ναι, εναντίον της Ελλάδας, θα την είχα διώξει από το ευρώ κτλ. Ο κεφαλής του κόμματος. Και επομένως σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε πρόβλημα. Ποια είναι πιο δύσκολα τα πράγματα? Δηλαδή, μάλλον η αντιπολίτευση σημερινή, η ελληνική, θα πρέπει να παρακαλάει έτσι με τον τρόπο που κινείται και που σκέφτεται και που αντιπολιτεύεται να. Εσείς πόσο θα πάτε σε βάθος με τον Καμένο? Δεν άκουσα την ερώτηση. Πόσο βλέπεις να πηγαίνετε σε βάθος με τον Καμένο, γιατί τις τελευταίες ημέρες
ακούγονται διάφορα και από τους ΑΝΕΛ και από δηλώσεις μέσα στη Βουλή ότι τα τερτύπια αυτά δεν θα πάνε πιο κάτω. Πώς το βλέπεις το πράγμα? Πόσο σε ικανοποιεί και εσέναν αυτή η σύζευξη? Όπως αποδείχθηκε από τις ανεπάλληλες κοινοβουλευτικές αναμετρήσεις και ψηφοφορίες, αυτή η συμμαχία παραπάνω φυσικά πρόκειται για δύο διαφορετικούς ιδεολογικούς χώρους, παραμένει σταθερή. Και η προσπάθεια που γίνεται τώρα γίνεται με ένα, νομίζω, τελείως καιροσκοπικό τρόπο, με βραβείο πολιτικού πρωτοσμού, θα έλεγα, όταν η Νέα Δημοκρατία αλλά και η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το Πασόκ δηλαδή, λένε ότι δεν θα ψηφίσουν, ανεξάρτητα αν συμφωνούν ή όχι με τροπολογίες και με νόμους, δεν θα ψηφίσουν. Μάλιστα. Αν πρέπει να ψηφίσει το ΑΝΕΛ, το έχεις ακούσει καμιά λίγο του κόσμου αυτό, εγώ όχι. Να σε ρωτήσω, πρέπει να παραιτηθεί ο Κουρουμπλής για να μην συγκεντρώνει τα πυρά και προσθέτει πολιτικό κόστος? Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα του κυρίου Κουρουμπλή, δεν μπορώ να πω εγώ. Εντάξει, νομίζω ότι έκανε κάποιες, είχε κάνει και μια δήλωση, ήταν η παρέτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι έχει γίνει. Μάλιστα. Και είναι προσωπικό το θέμα, που τον κάλυψε ο Τσίπρας. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θερμά σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα.